πάμε στον Νίκο, ο οποίος έχει ρεπορτάζ που προκύπτει από φωτογραφίες που ανέβηκαν από το ίδιο μέρος. Το έβλεπε το πρωί και στο Happy Day. Το διασταυρώσαμε, το επιβεβαιώσαμε. Η Μαρία Αντωνάκη και ο Γιώργος Λιάγκας πέρασαν ένα ρομαντικό, θα βάλω εγώ σε εισαγωγικά, Σαββατοκύριακο στο Μπόρο. Βλέπω ότι φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο του καλού του φίλου, καλού, μάλλον και των δύο πλέον, Σπύρου Λάζαρη στο Μπόρο. Ήταν και η Ευαγγελία Ραβανή με το μωρό. Α, πώς είναι το μωρό εκεί τώρα? Το μωρό είναι 2 μηνών. Δύο μηνών. Είναι ένα κουκλί ζωγραφιστό. Αυτό να δεις κουκλί ζωγραφιστό. Αυτό και αν είναι κουκλί ζωγραφιστό. Λοιπόν, και οι φωτογραφίες προδώσανε ότι ήταν και οι δύο στο ίδιο σημείο ταυτόχρονα. Το είχε πει κιόλας η Μαρία Αντωνάκη ότι θα έφευγε Σαββατοκύριακο. Και αν δεν κάνω λάθος, πήγανε κιόλας με το φουσκωτό σκάφος του Γιώργου. Πάντως τίποτα δεν είναι. Πάρα πολύ καλά μαζί και δεν κρύβονταν, αλλά δεν κυκλοφόρησαν δηλαδή για να τους τραβήξουν. Δηλαδή νομίζω ότι μείνανε στο ξενοδοχείο για να είναι προστατευμένοι. Ναι, αλλά φαίνεται ο Γιώργος Λιάγκας. Και να φάνε και να πιούν και να πιούν. Φαίνεται ο Γιώργος Λιάγκας πλέον ότι δεν θέλει να το κρύψει. Έστω φιλική παρέα να το κρύψει, γιατί εδώ οι φωτογραφίες δεν είναι τυχαίες. Επειδή ακούστηκε Σαββατοκύριακο και από την Αταλία ότι όταν είσαι με έναν διάσημο άντρα, καλό θα είναι λίγο να μην τον εκθέτεις. Εδώ βλέπουμε ότι οι φωτογραφίες και ο Γιώργος Λιάγκας ανέβασε από τον Μπόρο και η Μαρία ξέρει πάρα πολύ καλά το φόντο που έχει πίσω. Απελευθερώνονται δηλαδή, σιγά-σιγά. Σαν να θέλουν να το επικοινωνήσουν σιγά-σιγά. Και νομίζω ότι γι' αυτό και η Μαρία δεν έβαλε και location. Δηλαδή. Ναι, δεν έβαλε. Μπορεί να φάνηκε από το καράβι που ήταν το ίδιο στο φόντο. Βέβαια, εγώ την ατάκα, την λεζάντα μάλλον του Γιώργου Λιάγκα, Lost in Paradise. Σαν να μου προδίδει λίγο το τι νιώθει ο άνθρωπος. Γιατί όταν λες είμαι στον παράδεισο, δεν λες ότι είμαι στον. Εντάξει, έχω πάει. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός του Γιώργου και ήθελα να τον δείξει στο κορίτσι. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, Γιώργος, πηγαίνει πάρα πολύ συχνά πυκνά στον Πόρο. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, δηλαδή. Ναι, χαμένο στον παράδεισο. Έχω πάει σε ξενοδοχεία, δεν έχω νιώσει χαμένο στον παράδεισο. Είναι πράσινο, κατάφορα με το ξενοδοχείο, όσον αφορά τον Γιώργο, είναι πολύ ευχάριστο και δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Να βγει να το φωνάξει να το πει, που λέγεται το τραγούδι με Τζένι Βάνου, είναι πολύ ευχάριστο. Θα παρακολουθούμε τις καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Οι δηλώσεις της Μαρίας στον Ηλία Σκουλά έχουν αναλυθεί από όλες τις εκπομπές. Συλλαβή το πήρανε. Από τη λέξη, τη γλώσσα του σώματος, το χαμόγελο, ήταν και μεγάλη επιτυχία του Ηλία μας που είχε τις πρώτες τις δηλώσεις, γιατί έκτοτε δεν την ξαναείδα κάπου να μιλάει και την ίδια. Όχι μόνο του Ηλία. Ναι, ο Ηλίας όμως εξασφάλισε αυτή την επιτυχία για το πρωινό σου σου. Να λέμε τα ζίκα και τις κάμπες κάμπες. Με 40 βαθμούς πρέπει να λέμε τα ονόματα των 42 τη συγκεκριμένη. Τον είδα πηγαίνοντας στο ραδιόφωνο, παιδί μου, και μάλιστα μου λένε επάνω η Μαρία. Εγώ δεν την είδα επάνω. Του λέω, Ηλία μου, δεν τη βλέπω επάνω. Τη Μαρία, μην περιμένει άδικα. Το παιδί περίμενε. Ο οποίος Ηλίας είναι και ψηλός και πολύ λιγνός. Θα τον είδε η Μαρία σου λέει, κάτσε να του μιλήσω στο παιδί. Θα λιώσει κάτι. Πάντως, όποιο όπλο και να χρησιμοποιήσει ο Ηλίας και το ταλέντο ότι το κατάφερε. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε η Μαρία. Όντως, οι δηλώσεις παίξαν σε όλες τις εκπομπές και αναλύθηκαν επαρκώς, έχω να σου πω. Παντού. Πάμε να δούμε τι λέει. Σαν ζευγάρι σας αρέσει? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε ζευγάρι πάντως. Η Μαρία με τον Γιώργο. Ανέκαλε, γιατί. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι.